Για μας ήταν μια πάρα πάρα πολύ συγκινητική μέρα σήμερα για όλους. Σήμερα εμείς όλοι είμαστε οι περισσότεροι χαρούμενοι και κλαίγαμε. Η σημερινή ημέρα είναι από εκείνες που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του προσωπικού της εντατικής στο νοσοκομείο των Χανίων. Η 17χρονη που έγινε μητέρα, αλλά δεν πρόλαβε να πάρει αγκαλιά τη νεογέννητη κορούλα της, καθώς βρέθηκε διασωληνωμένη να δίνει μια τεράστια μάχη για τη ζωή της, σχεδόν 2 μήνες μετά εξήλθε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε στη χειρουργική κλινική. Εμείς οι γιατροί και νοσηλευτές της ΜΕΘ για κάτι τέτοιες στιγμές ζούμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ανταμοιβή. Και για μας σήμερα ήταν πάρα πολύ συγκινητική και χαρούμενη μέρα. Πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους της διοικήσεως του νοσοκομείου Χανίων σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ, τους χειρουργούς, τους γυναικολόγους, τους αναισθησιολόγους και τις ΜΕΕΣ. Με τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια της βαριάς φλεγμονής να έχουν κάνει την εμφάνισή τους, στις 17 Δεκεμβρίου η ανήλικη έφερε στη ζωή με καισαρική τομή νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία το μωρό της και λίγο αργότερα βρέθηκε διασωληνωμένη στην εντατική έχοντας υποστεί συπτικό σοκ. Τα πρώτα 24 ώρα η κατάσταση της νεαρής μανούλας κινούνταν κυριολεκτικά μεταξύ ζωής και θανάτου. Ειδικά όταν ήρθε τα πρώτα 2-24 ώρα η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν τη χάνουμε ουσιαστικά το κοριτσάκι. Δώσαμε όλοι μαζί, το επαναλαμβάνω αυτό, όλοι μαζί μια τεράστια μάχη. Όλοι, χειρουργοί, γυναικολόγοι, εμείς οι γιατροί της ΜΕΘ, οι νοσηλευτές της ΜΕΘ, 50 μέρες έκατσε σε εμάς, 50 μέρες. Με αυτή την τεράστια μάχη που κράτησε 50 ολόκληρες ημέρες να έχει πλέον κερδιθεί, σήμερα πια συγκινημένη διευθύντρια της ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων περιγράφει τις στιγμές που η ελπίδα χανόταν με τη ζωή της 17χρονης να κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη ΜΕΘ κινδύνεψε πάρα πολλές φορές η κοπέλα. Η ζωή της κρεμόταν πραγματικά από μια κλωστή. Ο δρόμος της αποθεραπείας που πλέον ξεκινά στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου αναμένεται να είναι μακρύς, όπως οι γιατροί εξηγούν. Όμως τα δύσκολα έχουν περάσει και η 17χρονη μπορεί πλέον να ονειρεύεται τη στιγμή που πιο δυνατή μετά την περιπέτεια που έζησε θα ανοίξει την αγκαλιά της στη νεογέννητη κόρη της και η κοινή του ζωή θα ξεκινήσει.